Λοιπόν, είμαι έξω με τον Πάκο. Ο Πάκος, θα ετοιμάσουμε ένα βίντεο βασικά που σας είπα ότι θα βγω έξω, θα τραβήξω φωτογραφίες και τα σχετικά. Ο Πάκος θα κάνει την βιντεοληψία εκτός. Γιατί θα έχω την κάμερα και το κινητό και θα σας δείχνω πράγματα, focus, shooter speed, ISO και τέτοια. Οπότε ο Πάκος θα τραβάει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε για το shooter speed, την ταχύτητα κλίστρου και το ISO, σήμερα θα τα κάνουμε πράξη και θα σας δείξω το πώς ρυθμίζονται από την κάμερα, αλλά και το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και από το κινητό. Γιατί σας είχα πει ότι είναι πολύ εύκολη διαδικασία να τα ρυθμίσετε και από το κινητό σας με μία εφαρμογή. Είπαμε ότι καλό είναι, εφόσον παίρνουμε κάτι ακριβό και κάτι καλό, να μαθαίνουμε το χρησιμοποιούμε και σωστά. Γιατί στο αυτόματο όλα δουλεύουν το ίδιο. Γεια σου, Πακό. Γεια. Λοιπόν, η διαδικασία για να ρυθμίσετε την κάμερα είναι πάρα πολύ απλή. Θα σας δείξω, θα σας έχω και εικόνα από την LCD την οθόνη της κάμερας για να δείτε πού είναι το καθέτη και πού ρυθμίζεται. Βέβαια, κάθε κάμερα τα έχει σε άλλο σημείο και διαφορετικά. Εγώ θα σας δείξω συγκεκριμένα για την Canon και για την εφαρμογή για iPhone, γιατί έχω τη συγκεκριμένη εφαρμογή κατεβασμένη. Πάμε λοιπόν να δούμε επί το έργο. Μόλις ανοίξουμε την κάμερα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να την γυρίσουμε στο manual, στο μη. Μόλις γυρίσουμε την κάμερα στο manual και εννοείται σε συνδίκες φωτογραφίας, έτσι, όχι βίντεο, μιλάμε για φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Διαλέγουμε ένα θέμα που θέλουμε να τραβήξουμε. Παίρνουμε την κάμερά μας και μόλις την γυρίσουμε στο manual, μας βγάζει εδώ πέρα κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Πάντα φωτογραφίες βγάζουμε από εδώ. Πάντα κοιτάμε από το ματάκι μέσα για να μπορέσουμε να εστιάσουμε καλύτερα. Βέβαια, το ματάκι, αν δεν κάνουμε σωστές ρυθμίσεις, δεν μπορεί να μας δείξει την εικόνα που έχει εκείνη την ώρα η κάμερα. Δηλαδή, μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία να τη βλέπει από εδώ πέρα καλή και όταν την τραβήξει να είναι σκοτεινή. Γιατί πρέπει να ξέρει να ρυθμίζει σωστά. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε πάντα για τη φωτογραφία το ματάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τώρα, επάνω αριστερά πάντα βρίσκουμε την ταχύτητα κλίστρου. Δηλαδή, το πόσο γρήγορα κλείνει το κλίστρο. Δηλαδή, το κλίστρο κλείνει μια φορά προς ένα ποσοστό που μας δίνει. 6,40, 8, 3,20. Όσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα κλίστρου, τόσο πιο αργή είναι η φωτογραφία που τραβάμε. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τραβήξει και 8 δευτερόλεπτα φωτογραφία. Δηλαδή να κλείσει το κλίστρο για 8 δευτερόλεπτα και να ανοίξει. Έτσι βιώνουν οι φωτογραφίες που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, που σας είπα ότι θέλει φωτογραφία περισσότερη ώρα φωτογράφησης. Λοιπόν, αμέσως δίπλα ακριβώς είναι το F. Τώρα εμένα είναι στο 2,8. Και δίπλα ακριβώς είναι το ISO που το έχω στα 160. Από κάτω είναι η φωτεινότητα της έκθεσης, της ταινίας ή της φωτογραφίας που τραβάμε. Όλα τα υπόλοιπα ακόμα είναι νωρίς για να τα μάθουμε. Τα βασικά πράγματα που χρειάζεται να ξέρουμε είναι αυτά τα τρία. Κυρίως όμως εμείς θα αφήσουμε την ταχύτητα κλίστρου όπως έχει και θα δουλέψουμε το F και το ISO που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα. Τώρα θα σας δείξω ένα ακόμα κλου για τον φωτεινό φακό. Για ποιο λόγο δηλαδή να προτιμήσεις να έχεις ένα φωτεινό φακό πέρα από το να μπορείς να τραβάς σε πιο σκοτεινά σημεία ή να μπορείς να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Ο φωτεινός φακός σου δίνει καλύτερο focus. Δηλαδή εστιάζει καλύτερα στο πρόσωπο που έχεις μπροστά σου και δίνει καλύτερη εικόνα, δίνει πιο θόλωμα στο πίσω μέρος. Όσο πιο φωτεινός είναι ο φακός, δηλαδή όσο πιο λίγο είναι το F, τόσο πιο θολό είναι το background. Γι' αυτό και στις κάμερες που χρησιμοποιούν στο Hollywood και γενικά στις ταινίες, βλέπετε ότι πίσω είναι πάρα πολύ θολωμένο γιατί ο φακός είναι πάρα πολύ φωτεινός, άσχετα που σκοτεινιάζουν μετά το πλάνο στο μοντάζ. Λοιπόν, θα σας τραβήξω μια φωτογραφία τον Πάκο που είναι πίσω από την κάμερα. Θα τραβήξω μια φωτογραφία εστιάζοντας πρώτα το κάστρο και εστιάζοντας μετά τον Πάκο. Θα δείτε ότι όταν εστιάσω στον Πάκο, όλο το πίσω θα θολώσει και το αντίστροφο. Όταν εστιάσω στο κάστρο, μπροστά ο Πάκος θα θολώσει. Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει εστίαση. Επάνω στον Πάκο την ώρα που τραβάει βίντεο. Και αυτή η φωτογραφία έχει γίνει εστίαση πίσω και έχω θολώσει τον Πάκο. Αυτό το πράγμα είναι τα σημεία εστίασης. Δηλαδή, εσύ βλέπεις το που θα εστιάσει η κάμερά σου για να μπορέσεις να τραβήξεις. Γιατί κοιτάω εσένα. Λοιπόν, αυτό το σημείο. Θα πέσω κιόλας μέσα.
Αυτά τα σημεία, αυτό γίνεται με τα σημεία εστίασης. Όταν εσύ κοιτάξεις μέσα στο viewfinder, θα μπορέσεις να διαλέξεις ποιο σημείο εστίασης θέλεις να εστιάσει η κάμερά σου. Αυτό γίνεται στο autofocus. Όταν την κάμερά σου τη γυρίσεις στο manual focus, μπορείς να εστιάσεις χωρίς να έχεις τα σημεία εστίασης. Καλό είναι το focus, ειδικά όταν τραβάτε βίντεο. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο πολύ στις φθηνές μηχανές, είναι πιο πολύ στις ακριβές. Κάνει focus συνέχεια η κάμερα. Στις πιο φθηνές μηχανές δεν κάνει συνέχεια focus και πρέπει συνέχεια να κάνεις εσύ, να κρατάς δηλαδή πατημένο το κουμπί που τραβάει τη φωτογραφία, άσχετα που θα είσαι στο βίντεο, για να μπορεί η κάμερα να εστιάζει συνέχεια. Εκτός αν έχεις ένα σταθερό πλάνο και μένεις ακίνητος. Πολύ βασικό είναι, όταν θέλετε να κάνετε βίντεο, γιατί πολλές φορές τα μάτια μας μπορούν να έχουν μοιοπία, να έχουν ένα αστιγματισμό, καλό είναι το focus να είναι πάντα στο αυτόματο για να μπορείτε να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτός εάν είστε πίσω από την κάμερα και θέλετε να παίξετε με το φακό σας. Όπως σας είπα, τις ίδιες ρυθμίσεις μπορείτε να τις κάνετε και από το κινητό. Να αφήσουμε την κάμερα και να πάρουμε το κινητό μας. Γιατί η αγορά μιας ακριβής κάμερας, ευχαριστώ πολύ, γιατί η αγορά μιας κάμερας κάποιες φορές μπορεί να είναι και απαγορευτική για κάποιους. Αφήνω λοιπόν την κάμερα και παίρνω το κινητό μου. Το κινητό μου είναι το iPhone το 6S. Δεν είναι ένα κινητό καινούριο ή ένα κινητό το οποίο είναι πρόσφατο ή ας πούμε έχει την καλύτερη κάμερα. Είναι όμως ένα κινητό πολύ καλό και αξιόλογο. Έχουν βγει πολύ καλύτερα και δεν είναι iPhone. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα μία εφαρμογή για iPhone. Τώρα υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές και για Android. Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ εγώ είναι η Filmic Pro. Ξεκινάμε λοιπόν και σας δείχνω την διαδικασία. Όταν το κατεβάσεις, σου δείχνει αυτό εδώ πέρα ακριβώς το πράγμα. Βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά, εδώ είναι το zoom, που δεν θα το χρειαστούμε, γιατί προφανώς δεν ζουμάρουν πολύ καλά οι κάμερες, οι αναλογικές των κινητών. Δεξιά και αριστερά, κάτω βλέπετε ότι έχει την κυματομορφή για τον ήχο, γιατί μπορείς να τραβήξεις και βίντεο του Filmic Pro, και αν κάνεις έτσι βγαίνει δεξιά η ταχύτητα κλίστρου και το ISO. Εάν γυρίσεις από την άλλη βγαίνει το focus. Εάν γυρίσεις από εδώ είναι το διάφραγμα. Τώρα εγώ θέλω να εστιάσω εδώ πίσω, οπότε πηγαίνω με το focus, εστιάζω εδώ και έρχομαι εδώ και ρυθμίζω την ταχύτητα κλίστρου και το διάφραγμά μου. Εδώ είναι το ISO, κατεβάζω το ISO και το αποτέλεσμα που παίρνω είναι αυτό εδώ και τραβάω μια εξαιρετική φωτογραφία. Δείτε τώρα, όταν θέλετε να τραβήξετε κάτι πιο μπροστά σε εσάς, δηλαδή θες να τραβήξεις τη μηχανή σου, τη φωτογραφική σου μηχανή, και θέλεις να εστιάσεις πίσω αλλά μπροστά, έρχεσαι εδώ και εστιάζεις τη μηχανή σου, τη φωτογραφική σου μηχανή, οπότε θολώνεις το background, οπότε βγάζεις το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώς. Τυχαίνει το iPhone και γενικά όλα τα τηλέφωνα, τα καινούργια από το 6, 6S και μετά, να έχουν κάμερα με 2,8 διάφραγμα. Οπότε μπορείς να δώσεις αυτό το αποτέλεσμα με το flu που λένε και οι πιο επαγγελματίες, για να δώσεις το εξαιρετικό και τέλειο αποτέλεσμα που θέλεις με ένα κινητό τηλέφωνο. Οπότε μπορείς να τραβήξεις παρόμοιες φωτογραφίες και ίδιες φωτογραφίες ή να κάνεις εξαιρετικά βίντεο χωρίς να επενδύσεις ούτε σε φακό, αλλά ούτε σε DSLR. Αρκεί να έχεις σωστό φωτισμό και μία εφαρμογή στο κινητό που να μπορείς να πειράξεις την κάμερα όπως πρέπει για να βγάλεις το εξαιρετικό αποτέλεσμα και τέλειο που θέλεις. Και να το δείτε λίγο καλύτερα, θα κάνω και ένα screen recorder από την οθόνη του iPhone για να μπορέσετε να δείτε καλύτερα το αποτέλεσμα και να φαίνεται πιο καθαρά σε εσάς. Βλέπετε δεξιά και αριστερά από την εικόνα, όταν ανοίξετε την εφαρμογή είναι κάπως έτσι. Εάν σύρετε δεξιά και σύρετε αριστερά, βλέπετε ότι έρχεται το focus, το zoom. Επάνω είναι το διάφραγμα και κάτω είναι η ταχύτητα κλίστρου. Μπορείς να ρυθμίσεις την ταχύτητα κλίστρου που θέλεις να έχεις, μπορείς να ρυθμίσεις το διάφραγμα, το ISO που θέλεις να έχεις, και δίπλα είναι το διάφραγμα. Εμείς ρυθμίζουμε το ISO εκεί περίπου, κατεβάζουμε την ταχύτητα κλίστρου τέρμα για να τραβήξουμε γρήγορα φωτογραφία και φτιάχνουμε το focus. Και πατάμε και τραβάμε τη φωτογραφία. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα που πήραμε από την φωτογραφία μας. Και τώρα, εάν θέλουμε να εστιάσουμε, να τραβήξουμε μια φωτογραφία τον μπάκο που έχει την κάμερα, θα εστιάσω στον μπάκο
και θα σκοτεινιάσω το πίσω για να δείτε το πόσο μπορώ εύκολα να κάνω και να βγάλω το ίδιο αποτέλεσμα. Η κάμερα εστιάζει στον πάκο και τραβάω τη φωτογραφία μου. Σας βγάζω τη φωτογραφία σαν screenshot για να σας δείξω και όλες τις ρυθμίσεις που έχει η κάμερα εκείνη την ώρα. Ή το γυρίζω πίσω, θολώνω τον πάκο και φτιάχνω το background μου πίσω. Οπότε, εάν σε κάποιον δεν το είχα πει και σας έδειχνα αυτή την εικόνα, θα μπορούσατε να καταλάβετε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να είναι τραβηγμένη και από DSLR. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σε βοήθησε αρκετά. Μείνε συντονισμένοι στο κανάλι, έρχονται πολλά τέτοια βίντεο και θα κάνουμε και άλλα και βραδινά γυρίσματα για να δείξουμε πώς μπορούμε να τραβήξουμε πιο smooth φωτογραφίες χωρίς τα νερά να φαίνονται πολύ και να φαίνονται σαν σκιές και τέτοια. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, να κάνεις από κάτω το σχόλιο σου και την ερώτησή σου και που ξέρεις μπορώ να κάνω και βίντεο για να σε απαντήσω.